Κυρίες και κύριοι, το αρχαίο πολιτισμού σήμερα θα σας πάει κάπου ανάμεσα στα αστέρια, ανάμεσα στο ηλιακό μας σύστημα, θα σας βάλει μέσα στο χημικό εργαστήριο κάποιου αλχημιστή του Μεσαίωνα και παράλληλα θα σας κάνει και ένα μάθημα ετυμολογίας ή παύλα ελληνικής γλώσσης ή παύλα ένα απ' όλα. Ο λόγος δεν είναι γιατί έτσι μας ήρθε, ο λόγος είναι γιατί έτσι αποκωδικοποιήθηκε. Και φυσικά επειδή μόνο τα συνδυαστικά μυαλά μπορούν να το καταλάβουν και να το καταφέρουν αυτό, είναι πολύ σημαντικό όταν τα συνδυαστικά μυαλά έχουν και ένα επίπεδο επιστημονικού κόσμου που μπορεί αυτό να τα κατανοήσει και να τα καταφέρει, τότε τα πράγματα γίνονται ευκολότερα και για εκείνους αλλά και για μας που τα ακούμε. Κοντά μου σήμερα είναι η φίλη μου, η οποία είναι χημικός, μηχανικός ούτως ή άλλως, η Μαρία Μαραγκού και συγγραφέας, για να αποκωδικοποιήσουμε τον Διόνυσο, τον πάνω, τον κάτω, τον εδώ, τον εκεί, τον μέσα, τον απ' έξω, τον αστροταξιδευτή κλπ. Τον μεγάλο, τον πιο αγαπημένο Θεό όλου του κόσμου, τον Θεό Διόνυσο. Γεια σου Μαρία. Καλησπέρα Γιώργο, χαίρομαι πάρα πολύ που ξαναβρίσκομαι εδώ στο Αρχείο Πολιτισμού, όνομα και πράγμα, και θα σας ταξιδέψω σήμερα εθερικά, ναι, και θα δούμε το πόσο η φιλοσοφία η δικιά μας μπορεί να αποκωδικοποιηθεί και μέσα στη χημεία και μέσα στην αστρονομία. Και το λέω και έκανα αυτόν τον πρόλογο, διότι για να τα πεις αυτά όλα που θα πεις πρέπει να έχεις το επιστημονικό υπόβαθρο. Ναι. Και αυτό είναι η χημεία. Ναι. Αυτό είναι η χημεία. Η επιστήμη σου και που σε βοηθάει για όλα αυτά. Και θα δούμε περίτρανα ότι ο μακρόκοσμος των άστρων είναι ακριβώς ίδιος με τον μικρόκοσμο, ναι, των χημικών στοιχείων. Και κατά αναλογία ίδιος με τον ψυχικό μας κόσμο. Ούτως ή άλλως, όπως και πάνω, έτσι και κάτω. Άνω και κάτω, μία είναι η οδός, μία και ο ιτή, που λέει ο Ηράκλητος. Η ίδια ακριβώς οδός. Έτσι. Δεν μπορεί να ξεφύγουμε τόσα χρόνια και δεν μπορεί να ξεφύγουμε από αυτές τις μεγάλες αρχές, ρε παιδί μου, τις μεγάλες αξίες. Τρομερό. Είναι καταπληκτικό ότι όταν μελετήσεις φιλοσοφία, όποια επιστήμη και να ακολουθήσεις, θα δεις ότι, όπως λέει και ο Πλάτων, για τη διαλεκτική που στην ουσία είναι φιλοσοφία, αυτή είναι θρυγκός ως περθρυγκός της άλλης μαθήμασης. Πες μου κάτι, ναι, σωστά. Επιστέγασμα δηλαδή σε όλες τις επιστήμες. Ναι, όπως ο θρυγκός στους ναούς. Πες μου κάτι. Ο Διόνυσος είναι το 3-1 ή ο Διόνυσος είναι τριάδα ή ο Διόνυσος είναι η μία μορφή έκφασης της τριαδικότητας, ναι ή όχι. Ακριβώς έτσι, δηλαδή, και θα δούμε και σας έχω να ξεκινήσουμε έτσι ένα αρχαίο κείμενο από συγκεκριμένα από τα σχόλια του Ερμία στο Πλάτωνος Φέδρο 90-22-28 για όποιους ενδιαφέρονται, που εκεί ξεκάθαρα μας λέει ότι ο Διόνυσος αντιπροσωπεύει την τριάδα. Είναι ο τριαδικός Θεός, γιατί τα πάντα εκδηλώνονται τριαδικά. Είναι ο Θεός του κόσμου μας, ο Θεός της έκτης βασιλείας, και λέει συγκεκριμένα την μεν γάρ μονάδα Απόλλων η ανιερούση, δηλαδή η μονάδα, όταν είναι μονάδα πάει στον αντιστοιχεί Απόλλωνα, στον Απόλλωνα, τη θεωρούν ιερή του Απόλλωνος, έτσι, δια το ενιαίον αυτού της ενεργίας, ως και η μονάς ενιαίος πάντας έχει τους αριθμούς, γιατί από τη μονάδα δημιουργούνται τα πάντα. Οποιουσδήποτε αριθμός παράγεται από τη μονάδα, έτσι. Το 3, 1 και 1 και 1, ας πούμε. Την δε τριάδα το Διονύσο ως τελείαν αρχήν και μέσα και τέλος έχουσα, ως περ και ο Διόνυσος τελείαν ποιεί την ψυχή. Γιατί στο πεδίο εδώ του Διονύσου έρχεται η ψυχή να τελειοποιηθεί. Mm-hmm. Και οτιδήποτε έχει αρχή, μέσον και τέλος θεωρείται τέλειον. Έτσι είναι και η πορεία της ψυχής, που ξεκινάει ο νους, η ουσία της, από τα νοητά, έρχεται στην ύλη, μένει εδώ και επιστρέφει μετά. Πότε έχει αρχή, μέσον και τέλος. Ναι, αυτή ήταν και στη βιογραφία του Ομήρου οι τρεις ενσαρκώσεις του. Αυτό ακριβώς θέλανε να πούνε, την πρώτη, δεύτερη και την τρίτη. Εμείς τον γνωρίζουμε με την τρίτη του, έτσι, βέβαια, και αποσιωπούμε τις άλλες δύο, γιατί δεν πολύ συμφέρει, αλλά υπάρχουν και δεν πρέπει να πετάμε τίποτα. Έτσι είναι, γιατί όλη αυτή είναι η πορεία της ψυχής και γενικά της ουσίας, όπως κατεβαίνει στις υποστάσεις που λένε είναι νεοπλατωνικοί, είναι το μονή πρόοδος επιστροφή. Μένει στα νοητά, μετά προοδεύει, επιστρέφει. Έτσι. Όλο αυτό το πράγμα λοιπόν, επειδή είναι σε τρία στάδια, το εκπροσωπεί ο Διόνυσος, ο Θεός του υλικού κόσμου. Να το πω έτσι. Γι' αυτό ακριβώς είναι και Χθόνιος και Ολυμπίος. Γι' αυτό ακριβώς είναι και της χαράς, του κεφιού, του γλεντιού, γιατί όλα αυτά έχουν έκφανση στο υλικό πεδίο. Ναι, γιατί εκεί έρχεται η ζωή. Mm-hmm. Γιατί η ζωή, πώς ορίζεται η ψυχή, το κινουνέτιον, Αριστοτέλης.
Έτσι, εφόσον λοιπόν είναι το αίτιο της κίνησης, η ψυχή, όταν γίνεται η δημιουργία ολικός κόσμος, εμψυχώνεται. Και λένε οι Πυθαγόροι, οι άμβλυχος θεολογούμενα της αριθμητικής, ότι εμψυχούται κατά την εξάδα. Δηλαδή το νούμερο 6, πάρτε την 6η βασιλεία του Διονύσου, αλλά και το νούμερο 6 της Κυψέλης, μέλισσες ιέριες της Δήμητρας, όπου εκεί πέρα γίνονται ελευσίνα μυστήρια που έτσι εορτάζεται η κόρη, η Δήμητρα, η κόρη και ο Διόνυσος, ο Ιακός, έτσι. Οπότε βλέπουμε ότι όλα αυτά αποσυνδέονται, γιατί η ψυχή έχει να κάνει με την εξάδα. Ο τέλειος αριθμός στα μαθηματικά, ο πρώτος τέλειος είναι το 6, που είναι άθροισμα των διαιρετών του, και γι' αυτό εδώ συνάδει με το τελειοποιεί την ψυχή, τελέαν ποιεί την ψυχή, το πεδίο του Διονύσου. Και που τι είναι 6 τελικά, δύο τριάδες. Δύο φορές το τρίμηνο. Ακριβώς. Έτσι είναι. Λοιπόν, αλλά και σήμερα τα σχήματά του, άμα τα δεις, των γραμμάτων, έτσι, άμα τα δεις. Τα έχουν κάνει άνθρωποι οι οποίοι ήξεραν πάρα πολύ καλά τι ήθελαν να συμβολήσουν. Ναι. Ασυζητητή. Κάθε γράμμα είναι φτιαγμένο από όσες γωνίες έχει. Έτσι. Και πάει παραπέρα. Έτσι. Γιατί η ζωή μας, είπαμε, χωρίς σχήμα είναι άσχημη. Έτσι. Και εδώ ο αισθητός κόσμος, αυτό μου είχε κάνει μεγάλη εντύπωση όταν το διάβασα στον Πρόκλο, τι διαφέρει το υλικό από το αισθητό. Δεν ενδιαφέρον. Το αισθητό, λέει, η αίσθηση είναι από το αΐσο και θέσεις. Δηλαδή, τρέχω ορμητικά και παίρνω θέση μέσα στην ψυχή. Όταν λοιπόν μου έρχεται ως αίσθηση κάτι, αποτυπώνεται στην ψυχή μου με μια ορμητική κίνηση. Όταν το θείον κάλους, η Αφροδίτη, ακουμπάει απάνω στον υλικό κόσμο, έτσι, και νιώθει το άγγιγμά της, τότε αυτό γίνεται αισθητόν. Δηλαδή το αισθητόν έχει γεωμετρία, έχει κάλους. Και εδώ θα την πω πάλι την πηχτή μου, δεν κρατιέμαι. Έγκλημα το ότι καταργήθηκε η καλλιγραφία από τα σχολεία. Βέβαια. Έγκλημα. Βέβαια. Γιατί ζούμε πια με άσχημα γράμματα. Έτσι. Με έτσι, άσχημη γραφή. Έτσι. Όταν αυτό που γράφω είναι άσχημο, δεν μου αρέσει, ούτε να το βλέπω σαν μουτζούρα, έτσι, και με το μονοτονικό γίνεται ακόμα πιο κουτσουλιά πάνω από τις λέξεις. Ζω και φτιάχνω και δημιουργώ και βλέπω έναν άσχημο κόσμο στο χαρτί. Ακριβώς. Που είναι ακριβώς το αντίθετο από το ότι το θέλει το αγαθόν. Γιατί ο Αριστοτέλης χρησιμοποίησε πρώτος τη λέξη κόσμων, γιατί πραγματικά η δημιουργία είναι κόσμημα. Κόσμημα. Λοιπόν, πάμε στο Διονύσο πίσω. Λοιπόν, σήμερα σας έχω την δημιουργία των αστέρων και ιδιαιτέρως ενός σούπερνόβα, και στα στάδια που θα ακολουθήσουμε θα δούμε το πώς αυτό κωδικοποιείται στη μυθολογία με τις τρεις γεννήσεις του Διονύσου. Ναι. Ο Διονύσος είναι βέβαια τριάδα. Στον ορφικό του ύμνο νούμερο 30, καθόλου τυχαίο, λέγεται τρίγωνος, το γόμεο μικρού, που σημαίνει ότι γεννιέται τρεις φορές. Τρεις γονές. Ναι. Η πρώτη είναι από την Περσεφόνη, που σημαίνει κύκλος ενσαρκώσεων. Αυτό είναι η Περσεφόνη. Η δεύτερη από τη Σεμέλη, που σημαίνει τελειοποίηση, γιατί κεραυνοβολείται από το Δία, οπότε δέχεται το θείο έρωτα, η ψυχή, εντάξει, οπότε βγάζει τον τέλειο πνευματικό οργανισμό. Και η τρίτη είναι από το μυρό του Διός, όμηρος, έτσι, δεν είναι τυχαίο αυτό, η οποία λέγεται στον Ευρυπίδη αρσενανιδής, δηλαδή αρσενική μήτρα. Και από εκεί βγαίνει ο Ιακχος, ο οποίος λατρεύεται στα Ελευσίνια. Ιακχος ή Βάκχος, το ίδιο πράγμα είναι. Ο Βάκχος της Εμέλης, όταν μπει στο μυρό του Διός, βγαίνει Ιακχος. Ναι, εντάξει. Έτσι πάει. Ακριβώς. Αλλά είναι το ίδιο πράγμα. Αλφαβητικά είναι το ίδιο πράγμα, ναι. Ναι, δηλαδή προηγείται ο Βάκχος, πρώτα είναι ο Ζαγρεύς της Περσεφόνης, μετά είναι ο Βάκχος της Εμέλης και μετά είναι ο Ιακχος από το μυρό του Διός. Και βλέπουμε πάλι την τριάδα εκεί στο μεγαλείο της. Και όπως κάποια στιγμή, επειδή με ενθουσίαζε πάντα όχι μόνο ο μικρόκοσμος, είπαμε και ο μακρόκοσμος, θέλησα να ψάξω την καταγωγή των χημικών στοιχείων που δομούν τη φύση μας, τον οργανισμό μας. Δεν είμαστε, λέμε, έχουμε άνθρακα, είμαστε οργανικές ενώσεις. Κάνω εξετάσεις για σίδηρο, λέμε. Ναι, κάνω εξετάσεις για σίδηρο, ναι. Αυτά που βρεθήκαν όλα τα στοιχεία, τα αμινόξια έχουν άζωτο, που βρεθεί το άζωτο. Ψάχνοντας λοιπόν στο διαδίκτυο, ανακάλυψα ένα πολύ ωραίο βιντεάκι κάποιου Ed Murphy, The Origin of the Elements, από το οποίο έχω πάρει κάποια σκέψεις, τα στοιχεία μάλλον που με ενδιαφέρουν, και
διαβάζοντας, παρακολουθώντας αυτό, το πώς δημιουργούνται τα στοιχεία στον πυρήνα των μεγάλων αστεριών, έτσι, συνειδητοποιώ ότι αυτό κωδικοποιεί τις τρεις γεννήσεις του Διονύσου. Και αυτό θα μοιραστούμε σήμερα. Αυτό έχει ενδιαφέρον. Λοιπόν, γι' αυτό είσαι εδώ. Το πρώτο πράγμα που πρέπει να πούμε είναι ότι το στοιχείο που έχει τη μεγαλύτερη συγκέντρωση στο σύμπαν είναι το υδρογόνο. Δεν είναι τυχαίο που το ονομάσανε υδρογόνο. Προφανώς έχουν δοθεί τα ονόματα από Έλληνες μίστες, δεν το συζητάω, έτσι, και όπως και το άλλο το βιντεάκι που είχαμε κάνει. Από κάποιον που τα ξέρει πολύ καλά. Ακριβώς. Λοιπόν, το υδρογόνο στη χημεία έχει ένα πρωτόνιο, ξέρετε, ο πυρήνας έχει τα πρωτόνια που είναι θετικά φορτισμένα. Πρώτος νους, γι' αυτό είναι θετικά φορτισμένα. Γύρω από αυτό έχει ένα ηλεκτρόνιο, είναι το πιο απλό στοιχείο που υπάρχει. Μα ο Απόλλων, είδατε που λέγαμε ότι είναι η μονάδα. Μονάς. Πώς λέγεται μία ετυμολογία του Απόλλωνος στον Κρατήλων. Άπλουν τον λένε, λέει η Θεσσαλή. Γιατί η αλήθεια είναι μία και απλή. Πολυσχηδές είναι το ψέμα και πολλαπλότης, έτσι δεν είναι. Mm-hmm. Λοιπόν, άρα εδώ μιλάμε ότι το υδρογόνο αντιπροσωπεύει την μονάδα. Αυτό που λέμε τη γενετήσια κατάσταση του σύμπαντος, το εν στην εκδήλωσή του ως δημιουργία που γεννάει τον κόσμο. Έτσι, αυτό είναι η μονάδα. Και έχει, είπαμε, ένα πρωτόνιο, ένα ηλεκτρόνιο. Είναι απλούστατος ο πυρήνας. Σε αυτό που θα δείξουμε τώρα για να το δουν και έτσι, οι τηλεθεατές, σε αυτή την αφισούλα αυτό που δείχνουμε, δείχνονται τι συμβαίνει μέσα στον πυρήνα όλων των αστεριών, ό,τι αστέρι βλέπουμε στο σύμπαν. Έχει το υδρογόνιο που είναι το πιο, είπαμε, πολυπληθές στοιχείο στη φύση, το πιο διαδεδομένο, προφανώς η μονάδα θα ήταν αυτή που θα κυριαρχεί. Το ακριβώς επόμενο σε συγκέντρωση στοιχείο είναι το ήλιον. Εδώ θα δούμε λοιπόν το πώς δημιουργείται το ήλιον από το υδρογόνο. Ενδιαφέρον είναι, και σας δείχνω εδώ από αυτόν τον Ed Murphy που είχε δώσει αυτό, αυτό είναι από τη NASA, έτσι, και έχει τη συγκέντρωση εδώ των στοιχείων και εδώ τον ατομικό τους αριθμό. Δηλαδή το πιο απλό στοιχείο είναι το υδρογόνο, μετά είναι το ήλιο με δύο πρωτόνια κτλ. Και βλέπουμε εδώ με μεγάλη μας έκπληξη ότι ακριβώς μετά το ήλιο είναι το οξυγόνο στο σύμπαν και λίγο πολύ κοντά στο οξυγόνο είναι ο άνθρακς. Ο οποίος αποτελεί το δικό μας φορέα, έτσι, όλες οι οργανικές ενώσεις. Κυρίως είμαστε άνθρακας. Ακριβώς. Είμαι το άνθρωπος. Εγώ το έχω ετυμολογήσει μια δικιά μου ετυμολογία. Άνθρακος ο πώς. Είναι μια ετυμολογία χημική. Που ο πώς είναι ο χυμός του δέντρου. Εμείς δεν λέμε το δέντρο της ζωής. Ναι, άλλωστε δεν υπάρχει μία και μόνο ετυμολογία για τα ακριβώς, πράγματα. Αυτό το λέει ο Σοκράτης. Υπάρχουν πολλά. Ναι. Οπότε από τη δομική σύσταση δηλαδή του οργανισμού μας είμαστε ένας άνθρακος ο πώς, γιατί έχουμε 70% υγρότητα μέσα νερό. Εντάξει. Και θα δούμε τώρα εδώ το. Θέλω να κρατήσετε πριν σας πω τα αναλυτικά ότι. Ενώ σε όλα τα αστέρια, όσο μικρά και να είναι μεγάλη, γιατί ο ήλιος μας, ξέρετε, είναι από τα μικρά αστέρια, έτσι. Συμβαίνει σε όλα τα αστέρια η θερμοπυρηνική σύνδεξη υδρογόνου προς ήλιον, πως το υδρογόνο φτιάχνει ήλιον. Στα μικρά αστέρια συνεχίζονται οι αντιδράσεις, που θα πούμε πως, μέχρι τον άνθρακα και το οξυγόνο, μέχρι εκεί. Μέχρι εκεί είναι αυτό που θα γίνει στον ήλιο μας. Στα πολύ μεγάλα όμως αστέρια, τα οποία καταλήγουν να γίνουν supernova, συνεχίζονται αυτές οι αντιδράσεις μέσα στον πυρήνα τους, μέχρι τη δημιουργία σιδήρου, το κρατάμε αυτό, εμείς είμαστε σιδηρούν και ένωση, κρατήστε το, και τότε γίνεται η έκρηξη του supernova. Αλλά αυτά θα τα πούμε αναλυτικά. Αυτό είναι ένας πρόλογος για να ξέρουμε τι περιμένουμε να ακούσουμε. Εντάξει. Λοιπόν, ας προχωρήσουμε τώρα να πούμε τι όταν λέμε πυρηνικές αντιδράσεις. Τι πάμε πυρηνικές αντιδράσεις και τι χημικές αντιδράσεις, για να ξέρουμε. Οι χημικές αντιδράσεις είναι αυτές που τα αντιδρώντα αντιδρούν μόνο με τα ηλεκτρόνια της τελευταίας στιβάδας. Οι πυρήνες τους δεν μπορούν να έρθουν κοντά. Δεν συμμετέχουν. Μόνο το εξωτερικό, η εξωτερική στιβάδα. Αυτή λέγεται χημική αντίδραση. Όταν όμως φτάσει η αντίδραση στον πυρήνα, είτε σαν σχάση πυρήνος, που στα αγγλικά όπως φαίνεται λέγεται fission, έτσι, αυτό που γίνεται στην πυρηνική βόμβα ουρανίου, που έχουμε το ουράνιο το οποίο σκάει. Σκάει ο πυρήνας. Και τι δίνει το ουράνιο, ξέρετε? Βάριον και κρυπτόν. Κοιτάξτε,
Η ουράνια κατάσταση έρχεται στη βαριά ύλη και κρυφεί ως δαίμονες. Σαν τι λέει η φιλοσοφία όταν έρχεται από την ουράνια κατάσταση να εκδηλωθεί η δημιουργία. Φιλοσοφώντας τη χημεία, έτσι. Φιλοσοφώντας τη χημεία. Βάριον, λέει, βαριά ύλη, αλλά ταυτόχρονα και το κρυπτόν, που το κρυπτόν είναι ευγενές αέριων, που είναι η αέρια φύση δεν μπορεί να το πάω και λίγο πιο πολιτικά. Κάνοντας χάση του ουρανίου, έχεις βαραίνει η ψυχή σου, γιατί θα σκοτώσεις. Σωστό. Βαραίνει η κοινωνία, γιατί θα έχει πάρα πολλούς νεκρούς, από μια κρυφή δύναμη. Έτσι. Τέλειο. Από μια άλλη σκοπιά. Έτσι. Μια γεωπολιτική, αν θέλει, σκοπιά. Έτσι. Και ταυτόχρονα εδώ, προσέξτε, με τη σχάση του ουρανίου, εκτός από αυτά, βγαίνουν και τρία νετρόνια. Ο Έλλην δεν ήταν ποτέ μονοσήμαντος. Ναι, ποτέ. Και δεν δογμάτιζε. Μα αυτό διδάσκει και ο Σωκράτης στην ετυμολογία, στο περιονομά των ορθότητων, στον Κρατήλο, ξεκάθαρα. Έτσι. Λοιπόν, οπότε έχουμε αυτή τη σχάση του πυρήνα, όταν σπάει δηλαδή ο πυρήνας, τι γίνεται, που το ένα τώρα κάνει τα πολλά. Οπότε και έχουμε πυρηνική αντίδραση. Αυτή είναι θερμοπυρηνική αντίδραση σχάσης πυρήνων. Η άλλη θερμοπυρηνική, και λέμε θερμοπυρηνική γιατί όλες αυτές εκλείνουν τεράστια ποσά θερμότητας, έτσι. Η άλλη θερμοπυρηνική αντίδραση είναι η λεγόμενη σύντηξη ή fusion στα αγγλικά. Αυτό τι είναι, έρχονται κοντά μικροί πυρήνες και κάνουν έναν μεγάλο. Δηλαδή είναι το αντίθετο. Ενώ η σχάση είναι από το ένα, πάμε στα πολλά σχίζοντας, βλέπετε διαμελισμός Διονύσου, τάκ, που έρχεται η εκδήλωση στην ύλη. Το αντίθετο, πως από τα πολλά θα κάνω το ένα, αυτό είναι η θερμοπυρηνική σύνδεξη που συμβαίνει μέσα στον πυρήνα όλων των αστεριών. Θέλω να σου πω και κάτι άλλο εδώ πέρα σχετικό, μου ήρθε τώρα που το συζητάμε. Ο Διόνυσος είναι ο θεός της διασκέδασης. Η διασκέδαση έχει το σκεδάνιμι. Το σκάνδιο που λέγαμε. Το σκάνδιο και το σκεδάνιμι σημαίνει ξεσκίζομαι. Δηλαδή σκίζομαι, όπως το σκεπάρνι σκίζει το δέντρο όταν το. Έτσι, είναι η διαρίζα. Έτσι. Ακριβώς αυτή την παρατήρηση που μου είχες κάνει και στο προηγούμενο βιντεάκι, είναι ακριβώς έτσι. Γι' αυτό και μετά το σκάνδιο έρχεται το τιτάνιο. Τη τιτανική φύση. Οι τιτάνες τον διαμελίζουν. Βλέπετε τι ωραία που τα έχουν πει. Λοιπόν, για να δούμε τώρα. Ας πάρουμε λοιπόν καταρχήν να δούμε πώς γεννιέται ένα αστέρι. Έτσι είπαμε, στην αρχή του, στη γέννηση του αστέρος. Στο σύμπαν υπάρχουν διάσπαρτα νεφελώματα, εντάξει, αυτά τα λένε νέμπιουλα στα αγγλικά. Από την νεφέλη προφανώς, νεφελώματα, έτσι. Λοιπόν, αυτά τα νεφελώματα είναι σκόνη και αέρια, τα οποία είναι διάσπαρτα, διαμέτρου δεκάδων ετών φωτός. Το πιο κοντινό μας είναι το νεφέλωμα του Ορίωνος, τα οποία προήλθαν από θάνατο αστέρων, που θα καταλήξουμε στο θάνατο, στο σημερινή μας κουβέντα, αλλά ταυτόχρονα γίνονται και τα βρεφοκομεία των νέων αστέρων. Δηλαδή, ένας κύκλος είναι το όλο πράγμα. Ήταν πολύ ενδιαφέρον. Θάνατος κάποιου, είναι ζωή κάποιου άλλου. Και ένα βιβλίο που είχα διαβάσει κάποτε σαν φοιτήτρια, The Galaxies, που το είχα παραγγείλει από την Αμερική γιατί μου άρεσαν, σας λέω, τις χημίες και αυτά, έλεγε ότι τα νεφελώματα είναι τα σάβανα των αστεριών. Έτσι. The shrouds of the stars, έλεγε. Και ταυτόχρονα, the nurseries of the new stars. Τα βρεφοκομεία των νέων. Ναι, ναι. Έτσι είναι. Δηλαδή, ζωή και θάνατος είναι αγκαλιασμένα. Ξεκινάμε λοιπόν τώρα από αυτό το νεφέλωμα, το οποίο προήλθε από ένα θάνατο, και θα καταλήξουμε εκεί πάλι, είπαμε, πώς δημιουργείται ο νέος αστέρας. Αυτά, έχει λοιπόν σημασία στην ετυμολογία, στο μέγα ετυμολογικό, για το τι είναι ο αστήρ. Είναι αυτό το οποίο δεν είναι στερεό και δεν στέκεται πουθενά. Δηλαδή, είναι τρομερό, έτσι. Ναι. Είναι τρομερό να. Και όντως, και δώσαν όνομα. Είναι αέρια. Ναι. Όλα δεν τα είναι αστέρια είναι αέρια. Δεν είναι στερεό. Βέβαια. Μα ο Όμηρος τους δαίμονες τους λέει ιέριους. Δηλαδή, είναι αέρια φύσης. Αέριοι, ναι. Αλλά και ο ίμνος Ισίρας, Ιρα, λέει ψυχοτρόφους άβρας την της παρέχουσα. Εσύ δίνεις τις άβρες που τρέφουν την ψυχή. Άρα, οι δυνάμεις, αν θέλετε, που, και κυριολεκτικά δυνάμεις, γιατί οι θεοί αντιπροσωπεύουν την ουσία, οι δαίμονες τη δύναμη και οι άνθρωποι την ενέργεια, λέει ο Πρόκλος. Αυτές λοιπόν οι δυνάμεις που εμψυχώνουν τον κόσμο και τον ζωοποιούν, του δίνουν ζωή, έτσι, είναι οι δαίμονες. Και αυτοί είναι αέρια. Και γι' αυτό όλα τα αστέρια είναι αέρια, δεν υπάρχει στερεό. Όταν τύχει να γίνει, γιατί θα το πούμε, το στερεό στον πυρήνα τους, μπουμ. Γι' αυτό και δεν υπάρχει τριάδα χωρίς πνεύμα. Αυτό που λέμε είναι το πνεύμα. Το πνεύμα είναι πάντα αέριο.
Δεν υπάρχει στέρεο πνεύμα. Το πνεύμα λοιπόν. Σου και οι πνεύμονες που είναι εδώ ο αέρας εδώ πέρα στον οργανισμό μας που εκεί εδράζεται το πνεύμα. Αυτοί οι οποίοι διαχειρίζονται το πνεύμα είναι το πνεύμα. Έτσι. Και η κατοικία του πνεύματός μας, αν θέλετε. Ωραία. Λοιπόν, τι γίνεται τώρα. Αυτά εκεί τα σωματίδια τα οποία υπάρχουν στα νεφελώματα, επειδή είναι νόμος στη φυσική όταν υπάρχουν μάζες κοντά έλκη μία την άλλη, αυτά έλκονται έτσι, και με τον καιρό αποκτάνε κάποια μεγάλη πυκνότητα και κάνουν ένα πυρήνα στο οποίο γίνεται όλο και περισσότερο μεγαλύτερη βαρυτική δύναμη, δηλαδή επειδή αυτός μεγαλώνει στη μάζα, έχει μεγαλύτερη βαρύτητα, οπότε έλκει όλο και περισσότερα, όλο και περισσότερα. Και έτσι φτάνουμε σε σημείο, αυτά που έλκονται για να κάνουν μια μάζα εκεί πέρα, από την τριβή αυτά εκεί μέσα, να δημιουργείται θερμότητα, έτσι, μεγάλη και να εκλείεται. Και αυτή η έκκληση της θερμότητας να δημιουργεί ένα οστικό κύμα, αν θέλετε, θερμότητας, από το εσωτερικό πλέον προς το εξωτερικό, το οποίο εξισορροπεί την βαρυτική δύναμη που συμπιέζει, δηλαδή η βαρύτητα έλκει και συμπιέζει τον αστέρα. Η θερμότητα λόγω τριβής αυτή διαστέλει τον αστέρα. Ξανά για αγάπη να δακρύσω. Τώρα φεύγεις γιατί είχες πει μου ζητάς να λησκόνησω. Φεύγεις, φεύγεις, φεύγεις και χάνομαι. Φεύγεις και εγώ πεθαίνω. Φεύγεις, φεύγεις, φεύγεις και χάνομαι, μια ζωή περιμένω. Με τα χεράκια σου έφτιαξες τέτοια σπανακόπιτα. Αδύνατον. Και τυρόπιτα, κρεατόπιτα, μπουγάτσα. Μην τρελαθούμε. Ήρθε η μαμά σου? Όχι. Η θεία σου? Όχι. Η κουμπάρα σου? Ο Σαρόγλου ήρθε. Σαρόγλου, χωριάτικη πίτα Θεσσαλονίκης με φύλλο ανοιγμένο στο χέρι. Από την κατάψυξη στο φούρνο. Σαρόγλου, βάζει ποιότητα και νοστιλιά. Βάζεται μόνο το ψήσιμο. Σαρόγλου, πίτες άλλης εποχής. Στα ψυγεία των σούπερ μάρκετ. Αυτή διαστέλει τον αστέρα. Και έτσι υπάρχει μια ισορροπία και των δυνάμεων. Και όταν φτάσει αυτή η πίεση και η θερμότητα που εκλείεται να φτάσει 1.000.000 βαθμούς Κελσίου στον πυρήνα, τότε αρχίζουν οι θερμοπυρηνικές συντήξεις. Γιατί κρατήστε το ότι για να γίνει μια θερμοπυρηνική σύνταξη πρέπει να νιώσει μεγάλη πίεση το αστέρι. Έτσι και η ψυχή για να βγάλει τον ήλιο από μέσα της πρέπει να νιώσει τη συναισθηματική πίεση. Έτσι, πρέπει να πιεστεί. Θα κάνω μια μικρή διόρθωση, η οποία είναι εν τη ρήμη του λόγου. Αυτό που μας έλκει είναι η κρατεά και όχι η βαρύτητα. Η βαρύτητα είναι κάτι άλλο, είναι μια άλλη λογική. Αλλά πάμε παρακάτω. Στη φυσική λέμε βαρυτική έλξη. Υπάρχει εσκεμμένη παραπλάνηση δια των λέξεων. Μάλιστα. Ναι. Πάμε παρακάτω. Ναι, η κρατεά, αυτή η μεγάλη δύναμη, έλκει και αποκτογοβάρος. Εντάξει, κάπως έτσι και έρχομαι κάτω. Δεν θα επεκταθώ σε αυτό. Σωστό. Ωραία. Με ενδιαφέρει όμως αυτό κάποια στιγμή, ναι, θα το συζητήσουμε. Λοιπόν, όταν λοιπόν φτάσει να έχουμε 1.000.000 βαθμούς μέσα στον πυρήνα, τότε αρχίζει οι τρεις γεννήσεις, έτσι το λέω εγώ, του Διονύσου μέσα
στον πυρήνα. Μέσα στον πυρήνα. Μέσα στον πυρήνα. Γιατί το ονομάζω Τρεις Γεννήσεις του Διονύσου? Γιατί ο Διόνυσος είναι αυτό που λέμε ο ήλιος του μεσονυκτίου. Έτσι, αν ο Απόλλωνας είναι ο ήλιος της ημέρας, ο Διόνυσος είναι ο ήλιος του μεσονυκτίου. Και λέμε ο ήλιος Διόνυσος, και αυτός παίρνει την προσωνυμία ήλιος, έτσι δεν είναι? Αυτή... Και αντικαθιστούσε τον Απόλλωνα σε πάρα πολλές γιορτές και πάρα πολλές φορές. Και πολλές φορές και εξάμεινα. Και πολλές φορές εξάμεινα ολόκληρα. Και στους Δελφούς λέμε ότι ήταν ο Απόλλωνας. Λάθος. Ήταν ο Απόλλωνας και ο Διόνυσος. Και ο Διόνυσος. Έτσι είναι, έτσι. Λοιπόν, η σύνδεξη αυτή θα δώσει από το υδρογόνο ήλιον. Να τόσο ήλιος. Δηλαδή από τη μονάδα κοσμικού νου θα μας δώσει το Διόνυσο ήλιο. Εντάξει, mm-hmm. Γι' αυτό εγώ ονόμασα αυτό οι Τρεις Γεννήσεις του Διονύσου, και γιατί έχει τρία στάδια αυτό το πράγμα μέχρι να γίνει. Σε αυτό λοιπόν το αφισάκι μας εδώ βλέπουμε τα τρία στάδια όπως τα έχει καταγράψει η NASA, έτσι, mm-hmm. από τον Ed Murphy που τα βρήκα. Λοιπόν, φανταστείτε ότι σε αυτή την αφισούλα που βλέπουμε έχουμε, αν βάλουμε μια οριζόντια γραμμή και την κόψουμε στη μέση, ότι είναι απάνω είναι και κάτω. Δηλαδή εδώ πέρα είναι εισδιπλούν αυτές οι αντιδράσεις μέχρι να καταλήξει στο τέλος, και βλέπουμε ότι χρειάζονται αριστερά όταν πάμε. Αυτά τα κόκκινα μπαλάκια, τα σφαιρίδια, είναι το υδρογόνο, εντάξει. Και βλέπουμε ότι τέσσερα χρειάζονται από εκεί. Το ήλιον το οποίο θα βγει, θα καταλήξουμε στο τέλος το ήλιον, έχει δύο πρωτόνια και δύο νετρόνια. Τι είναι τα νετρόνια? Αυτά που δεν έχουν φορτίο. Τι είναι τα πρωτόνια? Αυτά που είναι θετικά φορτισμένα με συν ένα. Εντάξει. Το υδρογόνο λοιπόν έχει ένα πρωτόνιο, το ήλιον έχει δύο πρωτόνια. Δεν είναι ακριβώς ότι τα δύο υδρογόνα θα κάνουν ένα ήλιο όπως εγώ νόμιζα, γιατί πού θα βρεθούν τα νετρόνια? Mm-hmm. Γιατί το... Εδώ στο αφισάκι έχω ένα μικρό σχήμα δεξιά που έχω στο μικροσκόπιο το μεγάλο, αυτό που έχουν για τις χημίες ας πούμε, που βλέπουν τα άτομα. Το ηλεκτρονικό μικροσκόπιο. Το ηλεκτρονικό μικροσκόπιο, το άτομο του ηλίου. Βλέπετε ότι έχει αυτά τα δύο κόκκινοπά, είναι σαν σταυρός ισοσκελής, τελείως όμως, έτσι το άτομο του ηλίου. Στον πυρήνα του λοιπόν έχουμε δύο κόκκινα αυτά που είναι τα πρωτόνια και δύο γαλαζοπά εκεί που είναι τα νετρόνια. Πώς δημιουργήθηκαν τα νετρόνια, αυτά που δεν έχουν φορτίο δηλαδή? Χρειάζονται διπλά υδρογόνα, δηλαδή τι γίνεται τώρα? Σπάμε το πάνω αριστερά στην αφισούλα. Έχουμε τα δύο υδρογόνα, ενώνονται και το φορτίο του ενός φεύγει το φορτίο του ενός και γίνεται νετρόνιο, γιατί δεν έχει φορτίο, και ταυτόχρονα μαζί με αυτό εκπέμπεται μια ακτινοβολία και νετρίνα, εντάξει. Χωρίς να θέλω να επισέλθω, για να μην να φάμε την ώρα σε αυτό, γιατί μπορούν να το δουν αναλυτικά, γιατί λέω στην αφισούλα τι είναι το νετρίνο, τι είναι η γάμα ακτίνα που εκπέμπεται, γιατί όλο αυτό εκλείει μια ποσότητα θερμότητας και ακτινοβολίας που το λέμε γάμα ray, δηλαδή οι ακτίνες γάμα, και μετά αυτό εκεί το μόρφωμα που δημιουργείται, που είναι ένα πρωτόνιο και ένα νετρόνιο γιατί έχει χάσει το φορτίο του, έρχεται άλλο ένα τέτοιο και ενώνονται μαζί, και έτσι γίνονται τα δύο νετρόνια και τα Μάλιστα. δύο πρωτόνια. Επομένως χρειάζονται τέσσερα υδρογόνα αριστερά και για να κάνουν το ένα ήλιον, και στο τέλος από αυτό το ήλιον, όπως θα δούμε, περισσεύει κάτι. Η πρώτη αντίδραση, το πρώτο αστεράκι εκεί πέρα, είναι που τα δύο υδρογόνα κάνουν το ένα πρωτόνιο και το άλλο νετρόνιο. Το δεύτερο αστεράκι είναι πως από αυτό θα δημιουργηθεί μετά ο πυρήνας του ηλίου, και όταν έρθει άλλο ένα τέτοιο, δηλαδή έρθει ένα πρωτόνιο, ένα νετρόνιο και άλλο ένα πρωτόνιο και άλλο νετρόνιο, το τρίτο αστεράκι που θα δώσει το ήλιο. Οπότε αυτά τα τρία αστέρια είναι οι Τρεις Γεννήσεις του Διονύσου μέχρι να φτάσουμε το ήλιο, και με το που δημιουργείται αυτό εκπέμπονται πάλι δύο υδρογόνα. Ναι, και μου κάνει εντύπωση τώρα, αν πεις. Ξεκινάμε δηλαδή με τέσσερα υδρογόνα και καταλήγουμε ναι. με ένα ήλιο και δύο υδρογόνα. Ναι. Γι' αυτό σου λέω, περισσεύει κάτι. Μου κάνει εντύπωση βέβαια τώρα που είπες ότι είναι μεταξύ τους συνδεδεμένα σαν σχήμα με τον ισοσκελή σταυρό, ναι, που είναι ο ελληνικός σταυρός
που είναι ο σταυρός του Διονύσου. Και του Διός. Και του Διός, ναι. Του ήταν αυτό που βάζανε στον τάφο τους επάνω οι ιερείς του Διός. Έτσι. Ο ισόπλευρος, ο ισοσκελής, ισόπλευρος σταυρός. Καμία σχέση με τον άλλο σταυρό που είναι πιο μακριά η έτσι κάθετη γραμμή και πιο ψηλά έτσι η δεύτερη και μικρότερη. Αυτός ο σταυρός, αυτό τώρα, να σου πω. Είναι σύμπτωση και αυτό τώρα, όλα σύμπτωση. Ναι, ο καθηγητής μου έλεγε πάνω από δύο συμπτώσεις πάβει να είναι τυχαιότητα. Βέβαια. Αλλά πάμε παρακάτω. Αυτή είναι μια πολύ ωραία παρατήρηση, γιατί ο άλλος, ο μη ισοσκελής σταυρός, αυτός ο χριστιανικός σταυρός, είναι το ανάπτυγμα του κύβου. Mm-hmm. Δηλαδή, αν ανοίξουμε τον κύβο, θα είναι έτσι και είναι κυριολεκτικά το κάρφωμα της ψυχής στην ύλη. Γιατί ο κύβος είναι το στοιχείο της γης. Mm-hmm. Συμβολίζει το στοιχείο της γης. Οπότε η γήινη ενσάρκωση σε καρφώνει με δύο καρφιά εδώ. Το ένα λέγεται ειδονή και το άλλο δίνει. Τάκ. Εντάξει, έρχεσαι εδώ για να απολαύσεις την ειδονή και κλαις κιόλας. Και τα δύο. Mm-hmm. Τα βιώνεις. Επομένως, όταν κλείσει ισόρροπα αυτός, τότε πας στον ισοσκελή σταυρό. Δηλαδή, όσο είσαι καρφωμένος στην ύλη, εντάξει, δεν μπορεί να κάνεις τίποτα. Ναι. Δεν μπορείς να κάνεις τίποτα. Έτσι είναι και ο Προμηθέας. Γι' αυτό λέμε και ότι είναι ευγενική η ελληνική φυλή, είναι τυχερή η ελληνική φυλή, που σε κάθε Έλληνα υπάρχει και ο Απολλώνιος χαρακτήρας και ο Διονυσιακός του χαρακτήρας. Και ανάλογα βέβαια την ισορροπία ή τις ποσότητες στον καθένα, άλλος είναι πιο Απολλώνιος, άλλος είναι πιο Διονυσιακός, αλλά δεν υπάρχει Έλληνας ο οποίος να είναι μόνο Διονυσιακός και Έλληνας ο οποίος να είναι μόνο Απολλώνιος, mm-hmm, όπως ίσως θα συναντήσουμε σε άλλους λαούς, mm-hmm, που είναι είτε από τη μια είτε από την άλλη πλευρά. Αυτή είναι και η επιταγή του Διονύσου. Αυτό το νους η γη, σεν σώμα τη γη, δεν είναι μόνο νους, ούτε μόνο σώμα. Και όταν έχουμε μια βάση σωματικότητα, πνευματικότητα, να βρούμε το μέσο και να τραβήξουμε τη μεσοκάθετο για να κάνουμε το ισοσκελές τρίγωνο που είναι του δαίμονος, και να εκθεωθεί η ψυχή και να πάρει το χρήσμα του δαίμονος. Ο και χρησμένος, Χριστός και χρησμένος δαίμον. Δηλαδή να γίνει θεάνθρωπος. Έτσι, και γι' αυτό έχει και την σχέση του θείου έρωτος αυτό, και ο Όμηρος πώς το λέει αυτό, το λέει ότι το νησί των Φεάκων λέγεται Σχερία, γιατί με σχέση θείου έρωτος γίνεσαι έτσι και κατά σχέση δαίμων που λέει και ο Πρόκλος. Ναι. Λοιπόν, πάμε τώρα να δούμε τι γίνεται, όλη αυτή η αντίδραση που γίνεται. Το καύσιμό μας είναι το υδρογόνο και όπως είδαμε ξεκινάμε με 4 υδρογόνα, καταλήγουμε με 2, που σημαίνει ότι καταναλώνεται αυτό για να δώσει ήλιον, και όσο διαρκεί αυτό το καύσιμο διαρκεί και η ζωή ενός αστεριού. Τι γίνεται όμως όταν τελειώσουν τα αποθέματα υδρογόνου, έτσι, και στον πυρήνα υπάρχει ήλιον, πεθαίνει αμέσως το αστέρι? Δεν πεθαίνει, συνεχίζει, και αυτό θα γίνει και στον ήλιο μας, συνεχίζει τις αντιδράσεις το ήλιον τώρα. Και όπως βλέπουμε εδώ πέρα, που σας έχω στο σχήμα αυτό πάνω δεξιά την αντίδραση, την πρώτη αντίδραση που κάνει το ήλιον μόνο του τώρα, όχι με σύμπραξη υδρογόνου, το υδρογόνο έδωσε το ήλιον, από εκεί πέρα αποσύρεται. Δεν ξανά έχουμε υδρογόνο στις αντιδράσεις μέσα στον πυρήνα. Τότε τι γίνεται, 3 ήλια, να το σπάλει ο Διόνυσος με την τριάδα. 3 ήλια με 2 πρωτόνια και 2 νετρόνια. Παρεπιπτόντως να πω κιόλας ότι όπως το βλέπουμε, όταν έχουμε ένα στοιχείο στη χημεία, αριστερά κάτω γράφουμε το λεγόμενο ατομικό αριθμό, τα πρωτόνια, και αριστερά πάνω γράφουμε το μαζικό αριθμό που είναι πρωτόνια και νετρόνια. Έτσι, αυτό να το ξέρουμε, γιατί όταν βλέπουμε ήλιο κάτω 2 και πάνω 4, σημαίνει 2 πρωτόνια και άλλα 2 νετρόνια, εντάξει. Και πες μου, τι γίνεται με τα 3 ήλια. Ορίστε. Τι γίνεται με τα 3 ήλια. Με τα 3 ήλια. Αυτά λοιπόν τα 3 ήλια, όταν αντιδράσουν μεταξύ τους, δηλαδή υπάρχει ήδη θερμότητα μεγάλη, έτσι ώστε να γίνει μια επόμενη θερμοπυρηνική σύνδεξη, και μαζί αυτά τα 3 φτιάχνουν έναν άνθρακα. Προσέξτε. Κοιτάξτε τη σχέση Διονύσου και ανθρώπου, γιατί ο Διονύσος είναι ο ήλιος. Αυτά τα 3 ήλια φτιάχνουν τον άνθρακα που έχω εγώ, ο οποίος έχει 6 πρωτόνια και 6 νετρόνια. Να η εξάδα. Και φυσικά 6 ηλεκτρόνια. Πάρτε το 666. Λοιπόν, έχει μεγάλη σημασία όμως να πούμε ότι αυτά που εκείνοι οι αρχαίοι Έλληνες μύστες έτσι φιλοσόφησαν, έτσι σχεδίασαν, έτσι κατάλαβαν και έτσι βρήκαν,
κάποιοι ευφυείς κλέφτες αργότερα τα αντέγραψαν και μίλησαν για την τρισήλια θεότητα. Της Τρισηλίου Θεότητος. Της Τρισηλίου Θεότητος. Να το, το Τρισήλιο. Τρία ήλια μας κάνει άνθρακα. Ακριβώς. Και καλυμμένα τα πάνε, τα αναμασίσανε και τα κάναν δικά τους. Λοιπόν, έρχεται όμως η μαρτυριάρα ελληνική γλώσσα και γνώμη και ο ερευνητής, ο ανεξάρτητος, ο οποίος δεν ακολουθεί δόγματα. Πετάει από πάνω του πολιτικά, πιστεύω, θρησκευτικά, πιστεύω, και κοιτάει μόνο την επιστήμη του, την αλήθεια του και τη φιλοσοφία του και τα βγάζει στο φως. Έτσι ακριβώς. Και να σας πω και το ωραίο, το 666, ξέρετε ποιανής λέξης λεξάριθμος είναι? Του Ιαπετού. Ναι, εντάξει, μπορώ να φανταστώ και άλλες πολλές. Θέλω να πω ότι μου είχε κάνει εντύπωση αυτό, ότι ο Ιαπετός έχει 666 λεξάριθμο. Μάλιστα. Και θα δούμε ότι ο άνθρακας έχει 6 ατομικό αριθμό και 12 μαζικό. Να τη, η δωδεκάδα. Οπότε είναι και ο Χθόνιος και ο Ολύμπιος, να το πούμε έτσι. Ταυτόχρονα. Γιατί η έκτη βασιλεία είναι του Διονύσου και 12 είναι στον Όλυμπο. Γι' αυτό Όλυμπο, και προφάνω. Οι 12 του Ολύμπου είχαν και ανθρώπινες ιδιότητες και θεϊκές ιδιότητες. Μετήχαν και τον δύο. Μετήχαν και τον δύο, γιατί, ναι, γιατί εκεί τέλος πάντων ο Ολολαμπής τόπος, αυτό τον Ολολαμπή τόπο των θεών, καταλήγει ο εκθεωμένος άνθρωπος, ο θεάνθρωπος, ο νους μάλλον. Και κατέληξαν και άνθρωποι εκεί πέρα πάνω, που γίνανε οι μύθεοι στην πορεία ή θεοποιήθηκαν αργότερα αφού πέθαναν. Δεν ήταν άβατον, δεν ήταν κλειστό μόνο εμείς και εσείς απ' έξω, ήταν ανοιχτό και ήταν πολύ αυτό που λέμε σήμερα open mind. Ναι, και οι ώρες ανοίγουν τις θύρες του Ολύμπου και αυτές κρύμουν. Αυτό ακριβώς σημαίνει ότι υπό ώρες και υπό συνθήκες, υπό συγκεκριμένο χρόνο, κλίμα, τόπο και υπό συνθήκες που λέτε και εσείς οι χημικοί, μπορούν να συμβούν αυτά τα πράγματα. Έτσι. Συνεχίζοντας λοιπόν αυτό, δεν σταματάει στον άνθρακα. Αυτό θα γίνει, πάμε και στον ήλιο μας, εντάξει, όταν εξαντληθούν τα αποθέματα υδρογόνου. Το ήλιον τώρα που υπάρχει εκεί, με τον άνθρακα που δημιουργείται, όπως σας τα δείχνω και στη σειρά των αντιδράσεων, μας φτιάχνει οξυγόνο. Και όταν δημιουργηθεί και το οξυγόνο, τότε γίνεται η θερμότητα που διαχέεται από τον πυρήνα προς τα έξω, είναι τόσο μεγάλη από τις θερμοπυρηνικές συνθήκες που το αστέρι διαστέλλεται τόσο πολύ και λέγεται κόκκινος γίγαντας. Και όταν γίνει κόκκινος γίγαντας, ο ήλιος θα ρουφήξει όλους τους πλανήτες του μέσα, εντάξει, όταν δημιουργηθεί στον πυρήνα του ο άνθρακας και το οξυγόνο. Εντάξει. Εμείς δεν θα ζούμε τότε, βέβαια, να τα δούμε αυτά τα πράγματα. Θα γίνουν δισεκατομμύρια χρόνια μετά. Μην ανησυχείτε, δεν θα τα ζήσετε αυτά. Έχουμε λοιπόν στον πυρήνα, έχει δημιουργηθεί αυτό και τότε συνεχίζεται αυτό το πράγμα να διαστέλλεται, και με τη δημιουργία αυτών των στοιχείων η πίεση από τη θερμότητα αυτή που εκλείεται εξισορροπεί τις βαρυτικές δυνάμεις, γιατί το ήλιον που δημιουργείται έχει ένα βάρος. Αυτό πιέζει προς τα μέσα. Οι θερμοπυρηνικές συνδείξεις με τη θερμότητα πιέζουν προς τα έξω. Αυτό λοιπόν εξισορροπούν τις βαρυτικές δυνάμεις που ασκούνται από τα εξωτερικά στρώματα και συνεχίζονται οι αντιδράσεις. Όταν όμως τελειώσουν και τα αποθέματα του ηλίου. Όλα τα καύσιμα. Ναι, όλα τα καύσιμα. Δηλαδή στον κόκκινο γίγαντα έχουμε το ήλιον σαν καύσιμο να δίνει άνθρακα, και μετά πάλι με τον άνθρακα και το ήλιο να δέχουμε οξυγόνο. Δεν έχουμε υδρογόνο πλέον στον κόκκινο γίγαντα, έτσι. Όταν λοιπόν τώρα τελειώσουν τα αποθέματα του ηλίου, υπάρχουν δύο περιπτώσεις. Η μία είναι αν η μάζα του αστεριού είναι μικρότερη από 10 ηλιακές μάζες δικού μας ήλιου. Το 10 δεν είναι τυχαίο νούμερο, γιατί στη δεκάδα περατούνται οι αριθμοί, έτσι. Εάν λοιπόν είναι μικρότερη, τότε αυτή η θερμότητα που εκλείεται δεν είναι ικανή να κάνει αυτή την εκτόνωση, οπότε συνεχίζουν οι βαρυτικές δυνάμεις να πιέζουν και ο αστέρας συρρυκνώνεται πάρα πολύ και γίνεται λευκός νάνος. Και δεν είναι τυχαίο, προσέξτε, κόκκινος γίγαντας. Λευκός νάνος. Καθόλου. Αυτός λοιπόν, και γιατί τον είπανε νάνο και γιατί, να σας πάω και πιο μακριά,
Πάει π.χ. ο Νάντι και φτανάνι. Δεν είναι καθόλου τυχαία μερικά παραμύθια. Χιονάτη λοιπόν εξαγνισμένη ψυχή που έρχεται στη γη με τα πνεύματα της γης που δρούν εδώ και τα 7 εθερικά της κέντρα, τα οποία μπροστά στην ουσία της είναι πολύ μικρού βεληνεκούς. Mm. Πρέπει όμως να τα ενοποιήσει. Αυτά λοιπόν σε μερικά παιδικά παραμύθια έχουν κρυφτεί ναι. πολύ σημαντικές αλήθειες, ναι, ναι. θεωρώ. Όπως και στους μύθους μας. Όπως και πράγμα. Στα τραγουδάκια. Λέμε γύρω γύρω όλοι στη μέση ο Μανώλης. Γιατί δεν λέμε ο Κώστας. Γιατί στον ύμνο 45 τον ορφικό Διονύσου Βασαραίος και του Τριετηρικού, ξέρετε πώς λέγεται ο Διόνυσος, Μενόλα Βάκχε. Μανουήλ. Το άλλο όνομα. Και γύρω γύρω είναι η χωρία των Ολβίων. Γι' αυτό γύρω γύρω όλοι στη μέση. Ο Μανώλης, ο Μενόλας Βάκχος. Ο οποίος είναι ο Μανού Τάρα στα νησιά του Πάσχα, είναι ο Μίνωας κάτω, είναι ο Μίνω ο πρώτος Φαραώ. Και είναι όλοι οι πρώτοι, ο Μαν, έτσι, ο πρώτος άνθρωπος, Μαν, χουμανιτέ, ανθρωπότητα κλπ. Η Μάνη που γεννήσε τον άνθρωπο, έχουμε πάρα πολλούς σκελετούς εκεί πέρα κάτω, 100.000 χρόνων και 700.000 χρόνων, 600.000 χρόνων κλπ. Έτσι, τα λένε όλα αυτά, υπάρχουν όλα αυτά. Στη Μάνη μιλάς τώρα. Ναι, στη Μάνη τη δική μας. Εμείς είμαστε στραβοί και δεν τα βλέπουμε ή τουλάχιστον δεν επισκεπτόμαστε τις λέξεις. Και αν δεν επισκέπτεστε τις λέξεις, αυτό είναι ίδιον βλακείας. Ναι, έτσι. Αρχή σοφίας ονομάτων επίσκεψης. Το ανάποδο, είναι αυτό που είπα εγώ. Είναι αρχή βλακείας. Αρχή βλακείας. Αν δεν τις επισκέπτεσαι. Έτσι. Λοιπόν, όταν γίνει αυτός ο λευκός νάνος, έχει η μάζα του ήλιου, φανταστείτε ένα αστέρι που έχει τη μάζα του ήλιου, του δικού μας, σε μέγεθος της γης. Καταλαβαίνετε τώρα τι πυκνότητα έχει. Προσέξτε τώρα θα σας πω. Καταρχήν βγάζει λευκό χρώμα. Το λευκόν είναι το χρώμα του δαίμονος, περίτρανα. Και στο λεξικό του Δημητράκου το βρίσκουμε αυτό. Ο Ευρυπίδης στην τραγωδία του Ανδρομάχη, αν θυμάμαι καλά γιατί μου έχει κάτσει 1294 κάπου εκείνο στίχος, παρουσιάζει τη Θέτιδα να περνάει μπροστά από το χορό για να πάει να ανακοινώσει στον Πηλέα το θάνατο του γιού του, του Αχιλλέα. Και ο χορός λέει, τις δαίμον λέει, περνάει ο δαίμον, λευκή είναι θέρα απορθμευόμενος. Θέλω λόγια ξανά για αγάπη να ακούσω. Τώρα φεύγεις γιατί είχες πει που ζητάς να την ακούσω. Φεύγεις, φεύγεις, φεύγεις και χάνομαι. Φεύγεις και εγώ πεθαίνω. Φεύγεις, φεύγεις, φεύγεις και χάνομαι. Μια ζωή περιμένω. Φεύγεις, φεύγεις, φεύγεις και χάνομαι. Φεύγεις και εγώ πεθαίνω. Φεύγεις, φεύγεις, φεύγεις και χάνομαι. Μια ζωή περιμένω. Ξανά για αγάπη να δακρύσω. Τώρα φεύγεις γιατί είχες πει μου ζητάς να λησκόνησω. Με τα χεράκια σου έφτιαξες τέτοια σπανακόπιτα. Αδύνατον. Και τυρόπιτα, κρεατόπιτα, μπουγάτσα. Μην τρελαθούμε. Είστε η μαμά σου? Όχι. Η θεία σου? Όχι. Η κουμπάρα σου? Ο Σαρόγλου ήρθε. Σαρόγλου, χωριάτικη πίτα Θεσσαλονίκης με φύλλο ανοιγμένο στο χέρι. Από την κατάψυξη στο φούρνο. Σαρόγλου, βάζει ποιότητα και νοστιλιά, βάζεται μόνο το ψήσιμο. Σαρόγλου, πίτες άλλης εποχής. Στα ψυγεία των σούπερ μάρκετ. Ο Ευρυπίδης στην τραγωδία του Ανδρομάχη,
αν θυμάμαι καλά, γιατί μου έχει κάτσει 1294 κάπου εκείνο στίχος, παρουσιάζει τη Θέτιδα να περνάει μπροστά από το χορό για να πάει να ανακοινώσει στον Πηλαία το θάνατο του γιού τους, του Αχιλλέα. Και ο χορός, της δαίμον λέει, περνάει ο δαίμον, λευκή νεθέρα απορθμευόμενος. Ο δε Όμηρος λέει για τον Όλυμπο ότι έχει λευκήν έγλην. Και για την Ήρα ότι είναι λευκοχέρα. Λευκόλενος Ήρη, ακριβώς. Λοιπόν, που σημαίνει ότι το λευκό, το απαστράπτον λευκό, είναι το χρώμα του δαίμονος. Εντάξει. Αυτός λοιπόν ο νάνος αστέρας που για δισεκατομμύρια χρόνια θα εκπέμπει το φως του, έτσι, με αυτό εκεί πέρα θα συνεχίσει δηλαδή, αλλά θα είναι απλά νάνος. Εγώ τον παραλληλίζω με τον άνθρωπο που θεώνεται, που δεν είναι δαίμον από τη φύση του. Ούτε γίγαντας. Ούτε γίγαντας. Υπήρξε όμως, προσέξτε, ο λευκός νάνος υπήρξε κόκκινος γίγαντας. Κόκκινο είναι το χρώμα του αίματος, που σημαίνει ότι υπήρξε σε ενσάρκωση αυτός. Και μετά έγινε λευκός νάνος, με τη λέξη νάνος, και ο νάνος, κοιτάξτε, έχει μέσα ένα νόα. Ένα νου. Άρα ο νους του αστραποβολεί και γίνεται αυτό που γίνεται. Και όσο μικρός και να είναι, μπορεί να έχει μεγάλη πυκνότητα ουσίας. Παρένθεσης. Όταν ο Οδυσσέας πιάνεται από το κρυάρι, τον αρνιό, για να βγει από το σπήλαιο, την ώρα που πιάνεται, πώς τον χαρακτηρίζει ο Όμηρος, πυκνά φρονέοντι. Με πυκνή φρόνηση. Να τη η μεγάλη πυκνότητα στο λευκό νάνο, που η μάζα του ήλιου, που η τεράστια, είναι στο μέγεθος της γης. Καταλαβαίνετε, και τότε ακτινοβολεί το λευκό του φως και γίνεται ο λευκός νάνος. Εγώ λοιπόν αυτό θα το αντιστοιχούσα σε ψυχικό επίπεδο, αυτή η διαδικασία, αν την πάρουμε σε ψυχικό επίπεδο, αυτό συμβαίνει στην ψυχή του ανθρώπου που ενώ είναι μέσα στη γη, στο πεδίο των γιγάντων, και είναι κόκκινος γιατί έχει αίμα, θεώνεται και γίνεται λευκό φως. Εντάξει, και γίνεται ένας λευκός πυκνά φρονέοντι. Μάλιστα. Λοιπόν, πάμε τώρα, εάν είναι μεγαλύτερη από 10 μάζες, και οι δεκάς εδώ πέρα, το 10 μάζες ηλιακές που λέμε, αν είναι το μικρότερο, το μεγαλύτερο, που είναι το σήμα κατά τεθέν εδώ στην αστρονομία, το 10, οι δεκάς είναι δεχάς. Άρα το 10 εδώ έχει ένα κομβικό ρόλο. Η πορεία του άστρου θα εξαρτηθεί από τη μάζα του, αν είναι 10 επί τη μάζα του ήλιου μας. Εντάξει. Mm-hmm. Αν είναι λοιπόν μεγαλύτερη η μάζα του αστέρος από 10 φορές τη μάζα του ήλιου, τότε οδηγόμαστε στο supernova με τον εξής μαγικό τρόπο. Αυτό που θα σας πω τώρα μου κάνει τρομερή εντύπωση, γιατί όταν το σκέφτηκα λέω, λες να είναι έτσι, και είναι όντως έτσι, γιατί σκέφτομαι φιλοσοφικά πάντα και πάω να το δω μέσα στις θετικές επιστήμες. Γίνονται συνδείξεις, συνεχίζουν οι συνδείξεις, γιατί αυτός όπως είναι έτσι μεγάλος δεν συρρυκνώνεται επειδή σταματάνε οι αντιδράσεις, ας πούμε, τα καύσιμα, παρά συνεχίζονται οι συνδείξεις, και η θερμότητα τον διατηρεί για να μην συρρυκνωθεί, αυτό εκεί πέρα επί τις συνεχόμενες, γιατί τι γίνεται, από το πολύ βάρος που έχει, από την πολύ μάζα, πιέζεται, αυξάνεται παραπάνω η θερμοκρασία από ό,τι ευνοούνται οι συνδείξεις, οι έξτρα, από εκεί και πέρα. Γιατί η σύνδεξη θέλει μια πολύ μεγάλη θερμότητα και πίεση. Πίεση και θερμότητα. Να έρθουν κοντά οι πυρήνες για να ενωθούν, έτσι. Οπότε, επειδή είναι πολύ μεγάλη μάζα, είναι πάνω από 10 φορές, είπαμε, του ήλιου, συνεχίζονται αυτές οι συνδείξεις μέσα στον πυρήνα, και τότε υπάρχουν διαδοχικά στάδια τα οποία αξίζει να αναφέρουμε επιγραμματικά το τι συμβαίνει. Και γίνονται αυτά μέχρι τη δημιουργία του σιδήρου, ο οποίος έχει 26 πρωτόνια, και δεν είναι τυχαίο που ο άνθρωπος είναι στο σιδηρούν γένος, και ούτε τυχαίο είναι ότι ο ορφικός ύμνος της Γαίας είναι ο νούμερο 26. Γιατί το σιδηρούν γένος έρχεται στη Γαία. Κάτι πρέπει να ξέρανε, τρομερές γνώσεις δηλαδή, δεν είναι τυχαία τα νούμερα εδώ πέρα. Λοιπόν, αυτό που συμβαίνει είναι ότι από τη στιγμή που το ήλιον θα δώσει άνθρακα μέχρι τη δημιουργία του σιδήρου έχουμε, για μαντέψτε, 9 στάδια. Να και 9 μουσες εδώ πέρα.
Γιατί οι εννέα μουσες εφορεύουν στα εννέα εξελικτικά στάδια της ψυχής, του συντηρούν τους γένους μέχρι να γίνει δαίμον. Εντάξει. Και όπως θα φανεί εδώ, σας λέω έτσι επιγραμματικά, ότι τα τρία ήλια δίνουν τον άνθρακα. Ο άνθρακας με το ήλιον δίνει οξυγόνο. Μετά πάει το οξυγόνο με οξυγόνο, δεν αντιδράει με ήλιον. Οι οξύες επιθέσεις των ποιμόνων δεν είναι ηλιακής κατάστασης μέσα στην ψυχή, το βλέπετε. Αλλά όταν τις αντέξεις, βγάζουν πυρίτιο και καινούριο ήλιον. Να ξαναγέννησε από την αρχή. Να τι πάλι. Εδώ πέρα. Για να γεννήσει. Τα δύο οξυγόνα μαζί βγάζουν πυρίτιο, δηλαδή ανακαλύπτεις την πύρινη φύση του νουσού, συν ήλιον, άλλο ένα ήλιον. Σαν προϊόν το ήλιον τώρα. Και συνεχίζει τώρα το πυρίτιον με αυτό το ήλιον που δημιουργείται, συνεχίζει και δίνει θείον, θεϊκή κατάσταση. Το θείον με επίσης ήλιο που υπάρχει εκεί πέρα από τη δημιουργία αυτή από το οξυγόνο, δίνει το αργόν, αργύτας κεραυνός. Γιατί η λέξη αργός είναι ο αστραποβόλος. Εντάξει, και το άργος και η αργό και το αφήνι και όλα αυτά τα σχετικά. Και όλα αυτά. Λοιπόν, αυτό είναι ένα ευγενές αέριον το αργόν, έτσι, και ναι, είναι η λάμψη του κεραυνού. Το αργόν συνεχίζει η αντίδραση με το ήλιον και δίνει ασβέστιο, δηλαδή άσβεστη η ουσία. Άσβεστη πυρά. Άσβεστη πυρά. Το ασβέστιο συνεχίζει με το ήλιο στο 7ο στάδιο και δίνει τιτάνιο. Αυτό θα εκδηλωθεί στην τιτανική φύση, παρακαλώ, να μην ξεχνιόμαστε. Το τιτάνιο πάλι με ήλιο θα δώσει χρώμιο. Τι είναι το χρώμιο? Χρώς της χρωτός είναι το δέρμα, η επιδερμίδα. Άρα το χρώμιο δηλώνει ένα προστατευτικό κάλυμα της ουσίας. Όπως το δέρμα λοιπόν προστατεύει τα όργανα για να μην τα βάλει ο μικρό κόσμος απ' έξω με τα μικρόβια και τα λοιπά και πάθουν μολύνσεις, έτσι και η χρώση δηλαδή, έτσι και εδώ αντίστοιχα το χρώμιο μέσα στην τιτανική φύση, γιατί το τιτάνιο με το ήλιο δίνει χρώμιο, εντάξει, θα προστατεύσει την ουσία και θα αντιδράσει με το ήλιο και θα δώσει σίδηρο. Μάλιστα. Και εδώ είναι το ένατο βήμα και σταματάμε στο σίδηρο, γιατί γίνεται ένα μαγικό πράγμα. Γιατί πρέπει να κάνουμε άλλη κουμπί για το σίδηρο, γιατί πρέπει να δούμε γιατί λέγεται φε. Το φε. Γιατί ναι. Έχει αυτό το δίγαμα εκεί πέρα. Γιατί έχει το δίγαμα συζητητή. Αμάν αυτό το δίγαμα. Και το δίγαμα είναι το 6, το ε είναι το εν. Εκεί πάμε σε πολύ περίεργα πράγματα. Να το πάλι το 6. Γιατί ναι. Είναι το νούμερο 6 η αριθμητική αξία στο αλφάβητο. Λοιπόν, θα το σταματήσουμε εδώ, γιατί για το σίδηρο θα κάνουμε μια ιδιαίτερη εκπομπή μόνο για το σίδηρο, γιατί το σίδηρο το έχουμε και μέσα μας, το έχουμε και απ' έξω μας και είναι πολύ σημαντικό, είναι πάρα πολύ σημαντικό να πούμε ότι ο άνθρωπος πρώτα βρήκε το σίδηρο, έσκαψε τη γη και βρήκε σίδηρο. Είδε ότι ο σίδηρος είναι κόκκινος, αφού τον έσκαψε και το βρήκε το χρώμα του είναι κόκκινο και ζωγράφιζε με αυτό, έκανε χρώματα στα σπήλαια και στα έργα τέχνη τους. Το οξείδιο του σιδήρου, ναι. Ναι, με αυτό έκανε τα... Ο αιματίτης. Ναι. Και μετά από αυτό το έβριμα που έσκαψε στα ορυχεία ή όπου μπορούσε να ήταν και επιφανειακός ο σίδηρος, βρήκε μετεωρητικό σίδηρο. Γιατί υπάρχει και αυτός, ο εξωγήινος σίδηρος. Αυτός που έρχεται με το μετεωρίτη που σκάει. Και προ-εποχής σιδήρου έχουμε έργα από σίδηρο. Πώς τα έχουμε αυτά αφού δεν έχει εφευρεθεί ο σίδηρος ακόμη? Είναι ο μετεωρητικός σίδηρος. Μάλιστα. Είναι ο εξωγήινος σίδηρος. Όλα αυτά έχουν μια σκέψη. Ναι, να ολοκληρώσω όμως δύο λεπτάκια για το σούπερνόβα. Ναι. Γιατί πρέπει να πούμε πώς γίνεται το σούπερνόβα. Για το σίδηρο, μην πεις, γιατί είναι μια άλλη. Όχι, για το σίδηρο είναι άλλη ιστορία. Έτσι, μπράβο. Όταν δημιουργηθεί ο σίδηρος στον πυρήνα, ξαφνικά η θερμοπυρηνική σύνδεξη του σιδήρου με ήλιον, γιατί όλα με το ήλιον αντιδράνε και δίνουν τα επόμενα. Ξέρετε τι δίνει, νικέλιον, τη νίκη του Έλληνος, τρομερό. Του φωτός. Όταν όμως γίνει αυτή η θερμοπυρηνική σύνδεξη, είναι η μοναδική φορά που είναι ενδόθερμη, δεν είναι εξώθερμη. Δηλαδή αυτή ρουφάει ενέργεια από το αστέρι. Και επειδή ακριβώς ρουφάει ενέργεια, δεν υπάρχει η θερμότητα που βγαίνει για να εξισορροπήσει. Και τότε
γίνεται πάλι βαρύτητα κυριαρχή και τότε τι γίνεται, έρχονται τόσο κοντά τα πρωτόνια με τα ηλεκτρόνια που υπάρχουν, μα τόσο κοντά που δεν υπάρχει ο κενός χώρος ανάμεσα, όπως σαν να λέμε γη έρχεται κοντά στον ήλιο, ας πούμε. Δεν υπάρχει ο κενός χώρος ανάμεσα στον πυρήνα και τις τροχές των ηλεκτρονίων και ανταλλάσσουν, είναι σαν να εκφορτίζονται. Και τα ηλεκτρόνια έρχονται πάνω στα πρωτόνια και φεύγουν τα συν και πλήν, γιατί τα ηλεκτρόνια είναι αρνητικά φορτισμένα, τα πρωτόνια είναι θετικά φορτισμένα, και τότε όλα μετατρέπονται σε νετρόνια. Μάλιστα. Κοιτάξτε τώρα τη φιλοσοφική ερμηνεία αυτού του πράγματος. Το νετρόνιο σημαίνει ούτε συν είμαι ούτε πλήν είμαι. Θα λέγαμε ότι το συν αντιστοιχεί στην άρενα ενέργεια, γιατί είναι πρώτος νους πρωτόνιων και είναι η άνοροη, άρεν. Το ηλεκτρόνιο είναι αυτό το δηλαδή ηλιακό έκτορ, κάτοχος της ηλιακής δύναμης, αλλά ιόν που έρχεται σε μια κίνηση, δηλαδή είναι εκδήλωση της ζωής και της κίνησης, το ηλεκτρόνιο, αλλά που κατέχει την ηλιακή δύναμη και είναι αρνητικά φορτισμένο, γιατί έρχεσαι μέσα σε ένα αρνητικά φορτισμένο πεδίο εδώ κάτω ενσάρκωσης και με το κάρμα που έχεις, που πρέπει είναι το φορτίο, το καρμικό σου, αλλά και όλη την αρνητικότητα που σε περιβάλλει. Αυτό λοιπόν τώρα, όταν βιώσεις αυτό, έχεις τον πρώτο νου μέσα σου, έχεις και το ηλεκτρόνιο, αυτά όταν έρθουν τόσο κοντά και μέσα από το βίωμά σου εδώ, στο πεδίο του Διονύσου, συνδυάσεις την άρενα φύση σου, την πνευματικότητα, με την θήλια φύση σου, την αρνητικότητα και την γείωση, γιατί όταν γιώνεσαι βιώνεις την αρνητικότητα, είναι η θηλυκή κατάσταση που σε φαίνει στην πολλαπλότητα, όταν αυτά λοιπόν τα συνδυάσεις μέσα σου, γίνεσαι νετρόνιον, γίνεσαι ουδέτερον και τιμάς και την άρνα και τη θηλία φύση και τον ουρανό και τη γέα. Δεν είναι μόνο ο ουρανός, τότε ο Διόνυσος σε κατατάσσει στη χωρία του. Γιατί είναι και χθόνιος, είπαμε, είναι και Ολύμπιος, είναι και της μάνας γης, είναι και του ουρανού. Οπότε σε αυτή την περίπτωση λοιπόν που θα γίνουν όλα νετρόνια, τότε έχουμε πυρήνα νετρονίων, έτσι τον λέμε. Και εκεί είναι μια άλλη ιστορία, πάει πάλι, αν είναι μεγαλύτερο από δύο ηλιακές μας, δεν θα επισέλθω σε αυτό. Θα πω όμως ότι σε αυτή τη φάση που γίνεται ο πυρήνας νετρονίων, γίνεται μέσα σε δύο γήινα δευτερόλεπτα, τέτοια πίεση μέσα που γίνονται όλες οι άλλες θερμοπυρηνικές συντήξεις στη δημιουργία των υπόλοιπων χημικών στοιχείων του περιοδικού πίνακα, από το σίδηρο και πάνω, με πρώτο και καλύτερο το νικέλιο. Και γίνεται αυτό το μπαμ, και αυτό το λέμε supernova, δηλαδή μετά από υπερμέων. Αυτές τις αντιδράσεις, υπερκενοφανή. Υπερμέων. Ναι. Ο οποίος, λέει ο Ed Murphy, έχει τέτοια φωτεινότητα που υπερβαίνει τη φωτεινότητα όλου του γαλαξία. Καταλαβαίνετε γιατί μιλάμε τώρα. Και εκεί που έβλεπες κάτι να μην υπάρχει, ένα αστεράκι, ας πούμε, γίνεται φου. Και ταυτόχρονα όλα αυτά τα στοιχεία τα πετάει όλα, το σώμα του το ίδιο. Και τότε δημιουργείται το λεγόμενο νεφέλωμα και το εκτινάσει γύρω του και αυτό είναι σαν σάβανο στον αστέρα. Εντάξει. Οπότε αυτά τα στοιχεία τα οποία έχουμε μέσα μας έχουν έρθει από την κοιλιά, από την καρδιά μεγάλων αστεριών, 10 φορές μεγαλύτερων τουλάχιστον από τον ήλιο μας, και μαζί με το δικό μας ήλιο που δημιουργήθηκε σε αυτά τα νεφελώματα, έχουν σε αυτό το νεφέλωμα που δημιουργήθηκε ο δικός μας ήλιος, που το πιο πιθανό είναι ένα από το νεφέλωμα του Ορίωνος. Ναι, γιατί τέτοια άστρα δεν υπάρχουν στο δικό μας ηλιακό σύστημα, άρα έχουμε στοιχεία από αστέρια έξω από το ηλιακό μας σύστημα. Ναι, είμαστε αστροσκονίδες. Ναι, μπράβο, όπως έλεγε ο Carl Sagan, ότι είμαστε η σκόνη των αστεριών. Και όλα αυτά δηλαδή που δημιουργούνται γύρω-γύρω πάλι θα ξανακάνουν τα καινούργια αστέρια. Ένα τέτοιο λοιπόν αστέρι που γεννήθηκε στον ίδιο χώρο, στο ίδιο βρεφοκομείο με αστεριών, με το δικό μας ήλιο, είναι και ο Σύριος. Μάλιστα. Εντάξει. Okay. Σε ευχαριστώ πάρα πολύ που ταξιδέψαμε σήμερα, που κάναμε αυτό το αστροταξίδι. Την επόμενη φορά θα γειωθούμε λίγο με το σίδερο. Να γειωθούμε και εύχομαι να λάμψει η ψυχή μας πραγματικά, να γίνει υπερκενοφανής μέσα στη σκοτεινιά που ζούμε. Κυρίες και κύριοι,
Το δεν χρειάζεται να πληρώσετε πανάκριβα τον Elon Musk να σας πάει στο διάστημα. Το αρχείο πολιτισμού μπορεί να σας πάει εντελώς δωρεάν.